Σήμερα στο στούντιο του 984 φιλοξενούμε την υποψήφια δημοτική σύμβουλο εκ νέου και αντιδήμαρχο Ηρακλείου στην απερχόμενη δημοτική αρχή, την κυρία Δέσποινα Σιγκελάκη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ηράκλειο Ανοιχτοί Ορίζοντες, Γιάννης Κουράκης επικεφαλής. Το πρώτο λογικό ερώτημα είναι: γιατί ξαναδοκιμάζετε τη βάσανο της ψήφου και του σταυρού, κυρία Σιγκελάκη, και γιατί μάλιστα δοκιμάζετε, θα σας πω τι λένε ακριβώς οι αντίπαλοι, με μία αρχή η οποία τίνει να μετατραπεί σε εκλογικό κατεστημένο? Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει εκλογικό κατεστημένο, είναι απόλυτα δημοκρατική ανάδειξη κάθε αιρετή αρχή στη χώρα. Ακόμα από ό,τι ελπίζω θα είναι και στο μέλλον το ίδιο. Υπάρχει μια συνέχεια, υπάρχει μια δυναμική παρουσία όλα αυτά τα χρόνια. Το επιχείρημα ότι ο επικεφαλής μας, ο δήμαρχος Γιάννης Κουράκης, συνεχίζει την παρουσία του, είναι καθαρά ψυχολογικό τρίκ. Δεν είναι μόνος του, είμαστε από πίσω πολλοί άνθρωποι, άνθρωποι με εμπειρία, άνθρωποι καινούργοι, καινούργιες παρουσίες που έχουν εμπειρία και στον χώρο δουλειάς τους και στα κοινά, που θέλουν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση μιας ακόμα καλύτερης εικόνας και πραγματικότητας για το Ηράκλειο. Επομένως είναι εξαιρετικά πλουστευτικό αυτό το σχόλιο ή το επιχείρημα και νομίζω ότι αδικεί τους ίδιους τους Ηρακλειώτες που με την ψήφο τους έχουν οδηγήσει σε επιλογές που ζούμε καθημερινά και έχουν βελτιώσει τη ζωή μας στο Ηράκλειο. Γιατί ξανά υποψήφια η Δέσποινα Σιγκελάκη και στη βάσανο του Σταυρού? Είναι ένα εντός εισαγωγικών καλό βάσανο, δεν σας τραβάει κανείς από τα μανίκια βέβαια τους υποψηφίους, αλλά το λέω με την έννοια ότι διαχειριστήκατε σε αυτή την περίοδο την Αντιδημαρχία της Κοινωνικής Πολιτικής, που αν θέλετε βρέθηκε στο επίκεντρο ραγδαίων εξελίξεων με την έννοια της οικονομικής καταβαράθρωσης. Το λογικό λοιπόν θα ήταν να μην ξαναδοκιμάζατε. Το λογικό θα ήταν να μην ξαναδοκίμαζε κανείς, γιατί η ενασχόληση με τα κοινά σε θέση ευθύνης είναι κάτι δύσκολο, είναι μια εμπειρία δύσκολη, όμως είναι μια εμπειρία που νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να τη μοιραστείς με τους άλλους αν δεν το έχει ζήσει, να βλέπεις να αγαπάς αυτό που κάνεις και να βλέπεις καθημερινά να δημιουργούνται γύρω σου συνθήκες, δεδομένα που βοηθούν τους συνανθρώπους να διαμορφώνεις την πραγματικότητα στον χώρο που ζεις. Αν μπορείς αυτό να το φανταστείς και βέβαια να το βιώσεις, είναι μια ικανοποίηση εξαιρετική, ψυχική και εγκεφαλική, που μόνο να συνεχίσεις θέλεις. Είναι μια εξάρτηση, θα τολμούσα να πω, που είναι με την καλή έννοια. Mm-hmm. Βέβαια, θα λέγανε κάποιοι γενικά για τους υποψηφίους ότι παρουσιάζουν ένα ψυχοπαθολογικό φαινόμενο και χρήζουν ιδιαίτερη εκμετώπιση. Μ' αρέσει η προσέγγιση που κάνετε. Την κάνετε με ανοιχτά χαρτιά και καλά κάνετε. Δεν νομίζω ότι το αρνούμαστε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά, και είναι γνωστό ότι λένε για το μικρόβιο της ενασχόλησης ή το μικρόβιο της πολιτικής. Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος, οι ψηφοφόροι, μπορούν να ξεχωρίσουν αυτούς που συμμετέχουν για να προσφέρουν πραγματικά και προσφέρουν στη βελτίωση της καθημερινότητας από αυτούς που το κάνουν μόνο για την επιδίωξη κέρδους προσωπικού, είτε αυτό είναι οικονομικό, είτε είναι φήμη, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι πολύ όριμος και μπορεί να καταλάβει. Κυρία Σιγκελάκη, την προηγούμενη θητεία ως αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής ήσασταν γνωστοί και είστε γνωστοί στον πολύ κόσμο από τις διάφορες δράσεις. Θα τις συζητήσουμε μετά. Το ερώτημα ενός ψηφοφόρου, και αν θέλετε ακόμη και ενός νέου ψηφοφόρου, είναι γιατί, αν επιλέξει το ψηφοδέλτιο Ανοιχτοί Ορίζοντες, Ηράκλειο Ανοιχτοί Ορίζοντες, με επικεφαλή στο Γιάννη Κουράκη, να πάει και στο δικό σας όνομα και να βάλει το σταυρό? Τι είναι αυτό που θέλετε στη νέα διεκδίκηση της ψήφου από τον Ηρακλειώτη και την Ηρακλειώτησα?
Σε προσωπικό επίπεδο, ναι, ναι, θεωρώ ότι αυτό που μπορώ να προβάλλω για τον εαυτό μου είναι ότι μέσα από τη δράση μου όλο αυτό το διάστημα κατάφερα να φέρω την κοινωνία στο προσκήνιο. Και αυτό είναι που έχω και ως σύνθημα και στο φυλάδιο, στην κάρτα που διανέμω στον κόσμο, αλλά και γενικότερα το τελευταίο διάστημα. Υπήρξε μια περίοδος δύσκολη για όλη την Ελλάδα και για το Ιράκ, παρά το ότι καθυστερημένα γνώρισε τα προβλήματα σε σχέση με την Αθήνα, για παράδειγμα. Όμως ήταν μια νέα περίοδος που έπρεπε η κοινωνία με τα προβλήματά της, με τα θέματά της, με τις χαρούμενες στιγμές της, με ό,τι συμβαίνει, να βγει στο προσκήνιο και να μιλήσουμε και για μια άλλη διάσταση της ανάπτυξης, για την κοινωνική ανάπτυξη. Εκτιμώ ότι με τη βοήθεια των συνεργατών, των υπαλλήλων και γενικά των αιρετών με τους οποίους συνεργαστήκαμε, καταφέραμε να δώσουμε αυτή τη διάσταση που την είχε ανάγκη το Ηράκλειο, και αυτό είναι το βασικό επιχείρημα. Πείτε μου κάτι. Οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις, ακούω το τελευταίο διάστημα που επίσης θέτουν στο επίκεντρο τους την ύπαρξη κοινωνικής πολιτικής, να λένε ότι ναι, υπήρξε μια στοιχειώδη, υποτυπώδη κοινωνική διάρθρωση στο Δήμο, η οποία όμως δεν μας ικανοποιεί. Εμείς τη θέλουμε πιο συστηματοποιημένη, πιο συνδεδεμένη, πιο άμεση. Επειδή είστε και αρμόδια αντιδήμαρχος, τι απαντάτε? Απαντάω το εξής, ότι το 2011 που ανέλαβε η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν υπήρχε καν Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής. Συστάθηκε για πρώτη φορά. Μέχρι τότε η κοινωνική πολιτική εξαντλείται στους παιδικούς σταθμούς και στα ΚΑΠΗ. Ήταν καλές εποχές, υπήρχε ευημερία. Και προσπαθούσε ο Δήμος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τότε είχε, για το κάτι παραπάνω. Το 2011 μεταφέρθηκε πλήθος αρμοδιοτήτων κοινωνικής πολιτικής, όπου μέσα περιλαμβάνεται όλο το φάσμα από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μέχρι την ψυχοσωματική υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Επομένως βρέθηκε ξαφνικά με πλήθος αρμοδιοτήτων χωρίς οποιαδήποτε διάρθρωση. Καταφέραμε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εκτός από το να στήσουμε μία υπηρεσία σε κάθε γειτονιά, μία υπηρεσία αποκεντρωμένη που μπορεί να ακούσει και να δει, να διαγνώσει σε κάθε γειτονιά τι γίνεται, και ανάλογα με το προφίλ, την προσωπικότητα και το χαρακτήρα της κάθε περιοχής, να εφαρμόσουμε διαφορετικές δράσεις. Καταφέραμε πολύ γρήγορα να σχεδιάσουμε, να διεκδικήσουμε και να υλοποιήσουμε πλήθος χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για να απαντήσουμε στις ανάγκες που γιγαντώνονταν καθημερινά, δηλαδή με ένα ρυθμό ραγδαίο που δύσκολα μπορείς να παρακολουθήσεις. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με βάση αυτό το πλαίσιο, έτσι πώς είναι σήμερα ο χώρος τοπικής αυτοδιοίκησης, θεωρείτε ότι έχει τις δυνατότητες μια δημοτική αρχή, οποιαδήποτε, να αυτενεργήσει με επάρκεια ή ουσιαστικά μετατρέπεται σε ημάντα μιας κρατικής λειτουργίας, δηλαδή χάνει τα χαρακτηριστικά της αργά αλλά σταθερά, για να μην πω γρηγορότερα, η τοπική αυτοδιοίκηση? Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει χάσει ένα μέρος της ουσιαστικής της εξουσίας λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης ή της διακοπής χρηματοδότησης, τέλος πάντων της ελλιπούς χρηματοδότησης προς αυτή. Ωστόσο, το χαρακτήρα και το βηματισμό κάθε Δήμου τον δίνει η Δημοτική Αρχή και το ρόλο που πραγματικά μπορεί να διαδραματίσει. Ο Δήμος Ηρακλείου σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για όλη τη χώρα και τοπικά βέβαια κατάφερε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και να διεκδικήσει αλλά και να υλοποιήσει πολλά έργα, όχι τεχνικά έργα, πολλές δράσεις, πολλές λειτουργίες, να προσφέρει πολλές υπηρεσίες που ήταν στις καινούργιες αρμοδιότητές του ή που δεν ήταν καθόλου. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ας πούμε η εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών.
δεν είναι άμεσα στις αρμοδιότητές μας, δεν μας επιβάλλει κανείς να κάνουμε ευαισθητοποίηση. Όμως, επειδή εμείς θεωρήσαμε ότι ο Δήμος πρέπει να παρεμβαίνει σε θέματα που αφορούν την ποιότητα της ζωής και τη δημόσια υγεία στην περιοχή της αρμοδιότητάς του, όπως είναι ένα τέτοιο θέμα, κάναμε ολόκληρη εξαρτή. Ήταν ο μόνος του Δήμος και ο πρώτος φορέα στην Ελλάδα μετά τη Βουλή που υλοποίησε αυτή την εκστρατεία. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Ας πούμε τώρα στο ζήτημα των εμβολιασμών των ανασφαλίστων παιδιών. Το 2011 ξαφνικά αποφασίσανε ότι μεταφέρεται η αρμοδιότητα στους Δήμους. Δεν ρωτήσαν ούτε αν υπάρχουν δημοτικά ιατρία, ούτε αν υπάρχουν νοσηλευτές, γιατροί, εμβόλια, τίποτα. Με ένα κελπνό που κατέρε, που υπήρχε έλλειψη στα εμβόλια. Εμείς καταφέραμε το σχολικό έτος 2011 να ξεκινήσει προσφέροντας σε όλα τα παιδιά εμβολιασμό δωρεάν στον ανασφάλιστο πληθυσμό, αλλά και σε όσα παιδιά είχαν ανάγκη από την ιατρική βεβαίωση για να συμμετέχουν στις ασκήσεις. Πολύ μετά, το 2013, ήρθε ενημέρωση ότι αυτό το ρόλο θα τον αναλάβει ο ΕΟΠΗ. Περάσαν 3 χρόνια που αν εμείς δεν είχαμε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, θα ζούσαμε δραματικά φαινόμενα. Δηλαδή, είδαμε σε άλλες περιοχές που υπήρχε εξάπλωση ασθενειών που είχαν εκλείψει. Στο Ηράκλειο δεν αντιμετωπίσαμε τέτοια θέματα, γιατί ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα σε ζητήματα που μπορεί να μην έχουν λάβει μεγάλη διάσταση σε επίπεδο ενημέρωσης, είναι όμως πολύ σημαντικά θέματα και μας αφορούν βέβαια όλους. Φαντάζομαι ότι από τις καταγραφές που έχετε, το πρόβλημα που χρήζει άμεσων κοινωνικών παρεμβάσεων εντείνεται, δεν αυλήνεται. Έχω σήμερα μπροστά μου το πρωτοσέλιδο από τη Νέα Κρήτη, όπου μια 29χρονη εγκυμονούσα παλεύει με 2 παιδιά και χωρίς ρεύμα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, είναι άνεργη, εμποροϊπάλληλος. Στην ουσία ζει στο σκοτάδι, διότι αυτές είναι οι αποφάσεις που πρέπει να εφαρμόσει η ΔΕΗ, διαφορώντας συνεπώς όχι μόνο για τη ζωή της, αλλά για τη ζωή των 2 ανήλικων παιδιών της, σύντο ότι είναι εγκυμονούσα. Βεβαίως έχουμε την πρώτη παρέμβαση της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Θέλω να ρωτήσω αν ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα πιο συγκροτημένο υποδοχέα τέτοιων θεμάτων. Σήμερα είναι 29χρονη, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Μπορεί να παρέμβει κατά τη γνώμη σας και πώς ένας Δήμος σε τέτοια ζητήματα. Προφανώς δεν μπορεί να λύσει το ζήτημα όλης της πόλης. Αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που φτάνουν στο πικ. Δεν είναι η φιλανθρωπία η λύση απ' τη μια. Απ' την άλλη όμως στοιχειώδως μπορούμε να αντιμετωπίζουμε πια τέτοια ζητήματα. Κοιτάξτε, το ζήτημα της ανεργίας είναι αυτό που, από το οποίο πηγάζουν όλα τα προβλήματα. Η ανεργία είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο τοπικά. Πρέπει να υπάρξουν κεντρικές πολιτικές. Ωστόσο, ο Δήμος μπορεί να συνεισφέρει, μπορεί να συμβάλλει με την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης απασχόλησης, με τη συνεργασία του με άλλους φορείς όπως είναι τα επιμελητήρια, η Ένωση Ξενοδοχείων, που να δώσει μία κατεύθυνση στο τι ανάπτυξη χρειαζόμαστε σε αυτό το τομέα, ώστε σιγά σιγά να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Τώρα, στις επιπτώσεις της ανεργίας, που είναι τα κοινωνικά φαινόμενα που βλέπουμε καθημερινά, ο Δήμος μπορεί να παρέμβει καταρχήν θεραπευτικά σε ένα βαθμό και στηρίζοντας αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν εκατοντάδες οικογένειες, για να μην πω χιλιάδες, που εκτός από αυτά που έχουμε κατ' επανάληψη πει, όπως είναι τα τρόφιμα ή τα φάρμακα ή άλλα τέτοια είδη, λαμβάνουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη που είναι πολύ πιο σημαντική και μπορεί να βοηθήσει μια οικογένεια να αντέξει και να προσπαθήσει λίγο παραπάνω μέχρι να πάμε στην επόμενη μέρα. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν υπάρχουν πόροι προς ένα Δήμο για να διοχετευτούν προς τους ανθρώπους που υποφέρουν, δεν μπορεί ο Δήμος ούτε το ρεύμα να πληρώσει, ούτε να δώσει θέση εργασία σε όλους. Ο κάθε Δήμος είναι όμηρος αυτής της κατάστασης μαζί με τους ανθρώπους. Όμως, θα σας πω για παράδειγμα, υλοποιήσαμε το 2012 το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας που είχε βγάλει το Υπουργείο Εργασίας. Το Υπουργείο έβγαλε το πρόγραμμα, ο Δήμος Ηρακλείου όμως φρόντισε
για εκείνη τη χρονιά να δημιουργηθούν 590 θέσεις εργασίας. Επειδή κινητοποιηθήκαμε και περιγράψαμε και ζητήσαμε, διεκδικήσαμε τόσες θέσεις, 590 άνθρωποι, έστω για ένα περιορισμένο διάστημα, βρήκαν εργασία. Θα μπορούσε να συμμετέχει λιγότερο ενεργά και να δώσει θέσεις εργασίας σε 100 ανθρώπους. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Δηλαδή, αυτό το διάστημα εκμεταλλευτήκαμε και αξιοποιήσαμε κάθε δυνατότητα που δόθηκε για να ενισχύσουμε στον πυρήνα του προβλήματος τους ανθρώπους, που ήταν η έλλειψη εργασίας. Ένα μέρος των προγραμμάτων κοινωνικής κατεύθυνσης, για παράδειγμα, που υλοποιούσαμε, εκτός από τους ωφελούμενους που ήταν οι γυναίκες που πάνε τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό, οι κυρίες, τέλος πάντων, που έχουν τον πατέρα τους, τη μάνα τους, το βοήθεια στο σπίτι, που είναι οι ωφελούμενοι, υπήρχαν και οι έμεσα ωφελούμενοι, που είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι βρήκανε δουλειά. Γιατί ο παιδικός σταθμός, για να παρέχει τις υπηρεσίες του, προσέλαβε ανθρώπους, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης προσέλαβαν ανθρώπους, το δίκτυο κοινωνικής φροντίδας προσέλαβε ανθρώπους για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Άρα, φροντίσαμε να κινηθούμε παράλληλα σε δύο κατευθύνσεις. Άρα, φτιάχτηκε ένας κύκλος, λέτε. Όχι ότι βεβαίως είναι μια μόνη μιλήσει, ακόμη για τους απασχολούμενους, ήταν μια ανακούφιση όμως σε αυτή, Και σε ένα μέρος αυτών των προγραμμάτων υπάρχουν ανανεούμενες συμβάσεις και θα προσπαθούμε ήδη, γιατί έχουμε μπει στη νέα προγραμματική περίοδο και ζητήσαμε συνέχιση των υφιστάμενων δομών, περιγράψαμε και άλλες που στο μεταξύ βλέπουμε ότι το Ηράκλειο έχει ανάγκες, για να μπορέσουμε από τη μια να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για ανθρώπους ανέργους και από την άλλη να προσφέρουν αυτές οι δομές, αυτές οι υπηρεσίες, τη φροντίδα στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή φτάνουμε και προς το τέλος, εσείς, εάν εκλεγείτε εκ νέου, βεβαίως αναπόκειται στο Δημότη, φαντάζομαι ότι ένας άξονας στον οποίο θέλετε να δουλέψετε, το ξέρετε καλά, είναι η κοινωνική πολιτική, άλλος άξονας που για εσάς θα έπρεπε να είναι πλέον στις προτεραιότητες. Αυτό που θεωρώ ως προτεραιότητα και περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα είναι να δημιουργήσουμε μία πόλη ακόμα πιο φιλική προς τον κάτοικο αλλά και προς τον επισκέπτη. Μία πόλη ακόμα πιο φιλική σημαίνει ότι θα είναι από το πεδίο των υποδομών, άρα θα είναι προσβάσιμη και εύκολη στο να κινηθεί κάποιος, μέχρι το επίπεδο των υπηρεσιών, της προβολής του τουρισμού, της προβολής του πολιτισμού, το πώς ένας άνθρωπος, μια οικογένεια μπορεί να κινηθεί από τη μια άκρη στην άλλη χωρίς προβλήματα, αξιοποιώντας το πλήθος των χαρακτηριστικών, των θετικών στοιχείων αυτής της περιοχής. Επομένως, αυτό που θέλω να αλλάξει προς το καλύτερο ακόμα περισσότερο είναι να είναι μια πόλη φιλική προς την οικογένεια, ακόμα πιο φιλική προς την οικογένεια και προς τα παιδιά, και αυτό περιλαμβάνει ότι μπορεί να την κάνει την πόλη πιο φιλική. Κυρία Σιγκελάκη, ποια θεωρείτε την μεγαλύτερη αστοχία ή μειονέκτημα αυτής της θητείας της Δημοτικής Αρχής στην οποία ήσασταν, στην πλειοψηφία, υπάρχει? Είστε έτοιμοι να τη μοιραστείτε με τους ακροατές? Πού βάζετε δηλαδή, κακό να το πω έτσι, βαθμό στις δράσεις σας, ανεξαρτήτως των θελήσεων? Ναι. Κακό βαθμό δεν θα έβαζα, απλά θα έλεγα ότι ένας τομέας που θα μπορούσαμε ίσως να δώσουμε έμφαση είναι η προβολή της περιοχής μας ως τουριστικό προϊόν και η συνεργασία μας με όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτό το θέμα, είτε είναι παραγωγική είτε οποιοδήποτε άλλος φορέας, για να προβληθεί η πόλη, ο Δήμος Ηρακλείου, και να γίνει ένα κέντρο όχι μόνο για τη Μεσόγειο αλλά για όλη την Ευρώπη. Ένας προορισμός για τον Έλληνα τουρίστα, όσοι Έλληνες μπορούν βέβαια να κάνουν τουρισμό, αλλά και για τον Ευρωπαίο ή τον πολίτη του κόσμου. Αν όμως θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε αυτό, θα πρέπει να δούμε το προηγούμενο που είπαμε, μια πόλη ακόμα πιο φιλική, που να αποτελεί προορισμό για οποιονδήποτε. Ακόμα και μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων τουρισμού, ας πούμε, της τρίτης ηλικίας, όπως έχουμε δει που έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο ο Δήμος Ηρακλείου θα μπορούσε να δώσει μια έμφαση στην προβολή του επί της ουσίας και με αποτέλεσμα προς τους κατοίκους. Γιατί η άνθηση του τουρισμού
θα αποφέρει και εισοδήματα και θέσεις εργασίας στην πόλη. Θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας, υπενθυμίζοντας ότι συνομιλήσαμε με την κυρία Δέσποινα Σιγκελάκη, η οποία είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό Ηράκλειο Ανοιχτή Ορίζοντες και επικεφαλής στο Γιάννη Κουράκη. Ένας νέος ψηφίζει για πρώτη φορά, σας συναντά και σας ρωτά. Κυρία Σιγκελάκη, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, να δούμε και ποιο είναι και το μήνυμα δηλαδή. Γιατί να επιλέξω το ψηφοδέλτιο του Γιάννη Κουράκη εναντί του ψηφοδελτίου του κυρίου Λιγερού ή του κυρίου Λαμπρινού ή του κυρίου Συντιχάκη ή της κυρίας Αμανατίδου, και γιατί μάλιστα ταυτοχρόνως να βάλω και ένα σταυρό σε εσάς. Τι θα το απαντήσετε? Ότι η συγκυρία είναι πάρα πολύ δύσκολη και αυτό που χρειάζεται η πόλη είναι ο συνδυασμός της εμπειρίας και της γνώσης των πραγμάτων και της θέλησης για ακόμα περισσότερα. Έχουν γίνει πολλά και σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια. Μπορούμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα και τώρα δεν είναι χρόνος για ξυφομαχίες κεντρικού πολιτικού χαρακτήρα, αλλά είναι χρόνος, είναι στιγμή για να δούμε πώς μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερο στην πόλη μας. Αυτό απαιτεί γνώση των πραγμάτων. Δεν μπορούμε να χάσουμε χρόνο για να ενημερωθούμε, να ρωτήσουμε, να κάνουμε διαβουλεύσεις, να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε και μετά από 3 χρόνια να δούμε ότι έχει περάσει και η επόμενη προγραμματική περίοδος και πάλι δεν κάναμε κάτι. Πρέπει με τη φόρα που έχουμε αποκτήσει, την εμπειρία που έχουμε, να διεκδικήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα για την πόλη μας. Και σε επίπεδο ευρωπαϊκών πόρων και σε επίπεδο εθνικού σχεδιασμού και βέβαια τοπικού σχεδιασμού. Ο συνδυασμός Ανοιχτή Ορίζοντες έχει αυτά τα χαρακτηριστικά γιατί συνδυάζει την εμπειρία και τη γνώση και παράλληλα το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να προσφέρει αυτό που η πόλη χρειάζεται, ανοιχτούς ορίζοντες.